Σημαντική ημέρα για την περιοχή τη Βαράσοβα, αφού η εταιρεία που είχε εκφράσει ενδιαφέρον για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στην περιοχή, απέσυρε το ενδιαφέρον τη και πλέον οι φορεί εκφράζουν την ικανοποίησή του για αυτή τη θετική έκφανση του θέματο. Εξ αρχή είχαν εκφράσει την αντίθεσή του για αυτό το έργο. Αυτό το αιωλικό πάρκο που ήθελε να γίνει στο Άγιο Όρος, στη Βαράσοβα, δεν το θέλαμε από την πρώτη στιγμή. Βέβαια, ήμασταν υποψιασμένοι στο ότι παρακολουθούσαμε καθημερινά πότε θα εκδώσει κάτι από τη ΡΑΕ. Το μάθαμε την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα ήρθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο που έτυχε, αλλιώ θα κάναμε έκτακτο. Αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι, όφελος για, για την περιοχή μας. Ε, εμείς σαν περιοχή έχουμε ε, ως ενδιαφέρον κατά βάση τον τουρισμό και εναλλακτικέ μορφέ τουρισμού, θρησκευτικό τουρισμό κτλ. λοιπά. Ε, νομίζω ότι η ανάπτυξη γενικά του τόπου είναι προ αυτή την κατεύθυνση και νομίζω ότι αυτού του είδου η εγκατάσταση εκεί του ελληνικού πάρκου θα δημιουργούσε σοβαρό πρόβλημα το Άγιο Όρο τη Δυτική Ελλάδα είναι πλέον ασφαλέ. Ανακουφισμένοι νιώθουν οι τοπικοί φορεί για αυτή την εξέλιξη, αφού, όπω ανέφεραν, ένα τέτοιο έργο θα κατέστρεφε το φυσικό περιβάλλον τη περιοχή που έλκει πολλού τουρίστε. Δεν είμαστε αντίθετοι στις, στην πράσινη πηγή ενέργεια, όχι όμω παντού. Όχι όμω σε χώρου στου οποίου για το Δήμο μα, για τη Χάλκια, είναι κάποια μέρη τα οποία θέλουμε να ανταναπτύξουμε με διαφορετικό τρόπο. Το επόμενο διάστημα η τοπική αυτοδιοίκηση στοχεύει στην εξέλιξη τη κάθε τοπική κοινότητα και αφού γλίτωσε από τι ανεμογεννήτριες δρομολογεί έργα ανάπτυξη για τον κάθε τόπο που θα ενισχύσει το τουριστικό τη προϊόν. Μιλάμε από το από πλευρά Δήμο ότι θα πρέπει να γίνουν βήματα, αξιόλογα βήματα έτσι ώστε το κάθε χωριό από την, από την δικιά του θέση να γίνουν έργα ανάπτυξη είτε στην κάτω βασιλική που εγώ είμαι ας πούμε, εκεί ε, πρόεδρος, ε, ένα αλλιευτικό τουριστικό καταφύγιο. Η ΡΑΕ απέστρεψε το ενδιαφέρον της για τη δημιουργία αιωλικού πάρκου στην περιοχή της Βαράσοβας και αυτή η εξέλιξη ανακούφισε πολλούς που ήταν αντίθετοι σε αυτό το έργο.